Λοιπόν, ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός χωρίς μεγάλη ποιότητα, σε πολύ κακό αγωνιστικό χώρο. Όχι ότι αν ο αγωνιστικός χώρος ήταν καλύτερο, θα βλέπαμε μεγαλύτερο, αλλά τέλος πάντων ήταν ανασταλτικός παράγοντας και για τις δύο ομάδες. Δύο ομάδες οι οποίες σαν να σέρνανε η μία με την άλλη να έρθουν εκεί. Και εξηγούμε. Η μία η ομάδα έχει έξω Φορτούνη, καλό Βαλμποενά είναι τραυματίας και Καμαρά και πηγαίνει στο στυλ της πεπατημένης του Ολυμπιακού. Κάθομαι ένα ημίχρονο στο ρελαντί, να μην το φάω, να μπες στο 0-0, αν το κάτσω δεν βγάζω πολλούς παίκτες μπροστά και στο δεύτερο ημίχρονο βάζω τους παραγωγικούς μου ποδοσφαιριστάς να πάρω και ένταση και ποιότητα και παιχνίδια από τα πλάγια κτλ. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε με διάδα στο Τζικρίζι και τον Τετεσελάο, Λόπες και Μπακάκη στην τετράδα, πολύ κακή τετράδα, αλλά που φάνηκε στον γκολ και σε πολλές περιπτώσεις από την πλευρά του Μπακάκη, και γι' αυτό έγινε και αλλαγή με τον Παολίνο, ενώ στον Λόπες δεν νομίζω ότι κουνήθηκε πολύ και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί περισσότερο ο Φορτούνης έπαιζε σαν δεκάρι, έφυγε από την πλευρά, αλλά η ΑΕΚ έκανε ένα λάθος, ο προπονητής της, στο επιθετικό κομμάτι, το οποίο εγώ στο ραδιόφωνο πριν το μάτς και πριν έρθω εδώ και όταν είδα τις εντεκάδες, το είπα πριν γίνει. Δηλαδή, βάζω τρία χαφ. Πολύ καλό το Σιμόες στην, ανάμεσα από τα center back, το Μάνταλο και τον Κρίστισιτς εσωτερικούς μέσους σε 4-3-3 καθαρό. Και όχι 4-2-3-1, δηλαδή Σιμόε, Κρίστιση και Μάνταλο δεκάρι. Ήτανε κάπως έτσι η διάταξη σε τριάδα. Σιμόες, Μάνταλο και Κρίση σε τριάδα. Έχεις δυο μπακ, είπα και το μεσημέρι, το είπα και εγώ, το είπα και ο Βασίλης, συμφωνήσαμε σε αυτό. Το χολέμπας για το Ραφίνια με πολλά προβλήματα. Ιδιαίτερα το Ραφίνια. Ιδιαίτερα το Ραφίνια. Όπου έχω τον Ντάνκοβιτς, έχω τον Μπιτσιρικά, τον πες τον αρέ, τον Μαχέρα, έχω τον Γκαρσία, τρία εξτρέμ, καλά και ο Αλμπάνης, αλλά είναι πιο πίσω ο Αλμπάνης. Έχω λοιπόν αυτούς τους ποδοσφαιριστές που μου δίνουν ταχύτητα, ένας με έναν. Ο Τάκοβιτς μαρκάρει κιόλας, όπως μαρκάρουν όλοι οι εξτρέμ της ΑΕΚ καλά, όποιο και να βάλει δηλαδή θα μαρκάρει. Άρα δεν κάνω το αμυντικό μου κομμάτι. Έχω τα τρία μου τα χαφ, ωραία, 2-1 το Μάνταλο και χτυπάω στο πρόβλημα του Ολυμπιακού που είναι ο Ραφίνια. Σαν να έπαιζε με 10 παίκτες η ΑΕΚ, αχρηστεύει το Λιβάγια για άλλη μια φορά έξω από την περιοχή, ήδη αρχίζει και κουράζεται, δεν μπορεί να παίρνει με αυτό το κορμί πολύ μεγάλους χώρους και δεν ενοχλεί ουσιαστικά, γιατί και ο Λόπες είναι ένας πολύ μέτριος μπακ, ο οποίος είναι πιο πολύ για στόπερ τρίτο αριστερό, και ο Ισούας σε κακή κατάσταση που μπήκε στο 86, δεν μπορούν να δώσουν καλή πλευρά αριστερή στην αδυναμία του Ολυμπιακού. Αυτομάτως λοιπόν η ΑΕΚ δεν μπορεί να απειλήσει οργανωτικά, δεν μπορεί, γιατί και ο Ολυμπιακός καθόταν πίσω, δεν έβγαζε παίκτες μπροστά, και το σπουδαιότερο, όσο περνούσε ο χρόνος, δεν μπορούσε να κάνει και αντεπίθεση στο μεγάλο χώρο, και αυτό έκανε άμυνα στο κέντρο η ΑΕΚ. Δεν έκανε άμυνα πίσω για να φύγει με τρεις γρήγορους. Δεν έχει, ας πούμε, την ταχύτητα που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά τους τρεις, παράδειγμα. Όταν τρώει τον γκολ, αναγκάζεται να κάνει την επιθετική αλλαγή, βάζει τον Σαχό που είναι πιο επιθετικογενής κάπου από τον Κρίστισιτς, παίρνει κάτι από εκεί, αλλά αυτό που πήρε και τη ήρθε η ισοφάριση είναι στην πλευρά του Ραφίνια κούρσες από τον Τάνκοβιτς, ερχόταν και ο Γκαρσία καμιά φορά από εκεί, από την άλλη μεριά ο Γκαρσία, και ντουμπλάρισμα επιθετικό το Μάνταλο που δεν φάνηκε στο παιχνίδι πολύ, αλλά τα επιθετικά ντουμπλαρίσματα που έκανε μετά την αλλαγή του 70 φέραν πολλά φάουλ, πολλά στιμένα χτυπήματα, κόρνερ, τα οποία κάποια από αυτά μπήκε το γκολ, έχοντας υπεύθυνο το ΣΑ για πρώτη φορά κακό μέτριο, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο γίνεται ένα κόρνερ από τον Γκαρσία τύπου Χατζηπαραγή, παίρνει κάποια μέτρα στο πρώτο δοκάρι και χάνει την επαφή με το δεύτερο και σώνει, μου φαίνεται ο Σισέ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πάνω στη γραμμή. Έχοντας λοιπόν την εικόνα του πρώτου κόρνερ και τα καλά χτυπήματα του Γκαρσία, δεν τον περίμενα, τώρα το είδα, με το πολύ καλό αριστερό πόδι,
κάνει το ίδιο λάθος και στο γκολ που τρώει, στο δεύτερο δοκάρι από τον Σιμόης. Το βασικό λάθος είναι του τερματοφύλακα, ο οποίος εκεί αν κάτσει 1,5 μέτρο πιο πίσω, φιλώντας το πίσω δοκάρι, έχοντας την εικόνα των χτυπημάτων του Γκαρσία, θα πρέπει να βγει με βροθιές. Έκανε μια κακή εμφάνιση λοιπόν και ο Σα. Από εκεί και πέρα με προβλημάτισε πολύ ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο με Μπουχαλάκη και Εμβιλά Σίλβα. Με απογοήτευσε ο Σίλβα, γιατί περίμενα να γίνει κατά κάποιο τρόπο ο αντιφορτούνης, ο αντιβαλμπουενά, δεν ακούμπησε την μπάλα και σωστά τον βγάζει. Και βγάζει τον πιο ξεκούραστο Καμαρά με κορονοϊό, ο οποίος και αυτός δεν είναι στα καλά του. Παρεπιπτόντως, να πω ότι για άλλη μια φορά είδα τον Μπουχαλάκη να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί του δώσε χώρο περισσότερο προπονητής και άφησε τον Εμβιλά πιο πίσω. Ο οποίος και αυτός με απογοήτευσε. Σε αυτή την τριάδα των χαφ με εξέπληξε θετικά ο Μπουχαλάκης, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι, στο να μοιράζει μπάλα, να πλησιάζει πιο πολύ την περιοχή και να δίνει την assist, στο εκπληκτικό γκολ του Βρουσέ που τον άλλαξε θέση και τον έβαλε από αριστερά. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Θα πω ότι αυτός ο Ολυμπιακός δεν είναι στα πολύ καλά του και εν όψει ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ είναι καλά. Και η ΑΕΚ μπόρεσε και έκρυψε όσο μπορούσε τα προβλήματα στα μετώπιστε όσο μπορούσε στα στόπερ, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει, με τον Μπακάκη, όπου εκεί δημιουργήθηκαν καταστάσεις στο αμυντικό κομμάτι και νομίζω εκεί πονάει πάρα πολύ η ΑΕΚ, ούτε ο Παλίνι μπορεί να δώσει λύσεις. Μέτριο το θέαμα, δίκαιο το αποτέλεσμα, καλό βράδυ.